Ξεκίνησε διαβούλευση για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο αφορά το μέλλον του Δήμου για τα επόμενα 25 χρόνια μέσω ενός οραματικού σχεδιασμού για την ανάπτυξή του σε επίπεδο υποδομών, έργων, παρεμβάσεων και όχι μόνο, που σε συνδυασμό με την οργάνωση και μια σειρά αλλαγών στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αφορά όλο τον Δήμο του Ηρακλείου και είναι η βάση πάνω στην οποία θα συγκεκριμενοποιηθούν στη συνέχεια όσοι πολεοδομικοί σχεδιασμοί και όσες πολεοδομικές εφαρμογές ακολουθήσουν. Αυτό δηλαδή αφορά και τις χρήσεις γης, τον προσδιορισμό τους, τον επαναπροσδιορισμό τους, τον επαναπροσδιορισμό των όρων δόμησης, αλλά επίσης και ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη συγκοινωνία, με τις μεταφορές, με το περιβάλλον και τελικά με την ανάπτυξη και της οικονομίας. Περιλαμβάνεται διάφορα θέματα που σχετίζονται με την μελλοντική αξιοποίηση του αεροδρομίου Ηρακλείου, με την υπογειοποίηση του ΒΟΑΚ, με την πρόταση για δημιουργία νέας περιμετρικής οδού νότια της πόλης, με την πρόταση για δημιουργία μιας νέας οδού ενδογενούς ανάπτυξης που θα συνδέει την περιοχή του Κρουσόνα με τις δαφνές των προφήτη Ηλία μέχρι τον κόμβο των Πεζών. Επίσης προτάσεις για την ενοποίηση του παραλιακού μετόπου της πόλης του Ηρακλείου. Σε σχετική εκδήλωση στη Βικελαία Βιβλιοθήκη παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός της πρώτης φάσης της μελέτης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, όπου βρέθηκαν στο επίκεντρο τρεις συνολικά προτάσεις. Το ένα σενάριο είναι να διατηρηθούν τα πράγματα ως έχουν και να γίνουν ήπιες παρεμβάσεις, πιο δραστικές παρεμβάσεις στο δεύτερο σενάριο, και το τρίτο είναι ένα σενάριο που θα έλεγα ότι σε πολύ ακραίες περιπτώσεις μάλλον δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον. Για την περιοχή του αεροδρομίου, το δεύτερο σενάριο που προτείνει η μελετητική ομάδα για το αεροδρόμιο είναι να γίνει ένας χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων, κοινωνικής κατοικίας, αθλητικών δομών, μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην οικιστική ανάπτυξη και οργάνωση της πόλης, καθώς και στις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται στον Δήμο Ηρακλείου σε πολλούς τομείς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης. Και ακριβώς ένα ζήτημα υποδομών το οποίο μας ενδιαφέρει και για το οποίο συζητούμε πολύ είναι η ένταξη στο σχέδιο